σας καλημερίζω όλους στον πρώτο απολογισμό του εξαμήνου του 2024 για τον πολιτισμό και το σχεδιασμό του δεύτερου εξαμήνου, όπως είχαμε πει στην αρχή. Λοιπόν, πέρασαν ακριβώς 6 μήνες και 2 μέρες, οπότε έπρεπε να γίνει κάποιος απολογισμός, νομίζω, και να ακούσετε τι ακριβώς έχει γίνει από την ομάδα, από τον υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη, από τον κύριο Ανδρέου και τους συνεργάτες του, που έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού των τεράστιων πολιτισμού. Βασικά, η αρχή έγινε σαν απολογισμός, έτσι, 2 κουβέντες, ούτε ένα λεπτό. Θα δώσω το λόγο στους συνεργάτες μου. Η αρχή έγινε με τη στήριξη των πλημμυροπαθών περιοχών. Είχαμε πει και τον Νοέμβριο ότι ένα σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας, τον πρώτο εξάμηνο, ίσως και χρόνο, θα αποτελέσουν οι δράσεις που θα κάνουμε στα χωριά τα οποία έπρεπε να παρουσιαστούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως είναι θέατρο, κινηματογράφο, τσίρκο, στα οποία δεν είχαν φτάσει ποτέ, όπως θα ακούσετε, τέτοιες, και οι δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αιχμή του δώρατος, όπως είναι μεγάλες δράσεις στα οδεία ή στα δά, θα έρχονταν μετά και νομίζω ότι καλώς έγινε αυτό. Επίσης, παράλληλα με την πίστη στον καθοριστικό ρόλο της κοινότητας, που δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη σημασία που έχουν οι ταυτότητες σε διάφορες κοινότητες, ότι εκεί πάνω χτίζεται η οικουμενικότητα ενός μιας φυλής και ειδικά της δικής μας. Η Περιφέρεια έχει ενισχύσει περισσότερες από 400 εκδηλώσεις. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Και επίσης προσπαθεί και ανανεώνει τους θεσμούς που υπήρχαν και χτίζει καινούριους με στόχο την προώθηση του πολιτισμού. Θα δώσω το λόγο στους συνεργάτες μου. Απλώς να πω ότι έπεται μια καινούργια συνέντευξη τύπου τις επόμενες μέρες με βάση την πρόσκληση που υπογράφηκε χθες, που έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με τις προτάσεις πάνω στον πολιτισμό. Αν θέλετε, κλείστε τα κινητά σας, παρακαλώ πολύ. Ή βάλτε το έξω. Η πρόσκληση αυτή, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον γιατί αφορά το σύγχρονο πολιτισμό και είναι δράσεις οι οποίες μπορούν να υποβληθούν από φορείς, δήμους, συλλόγους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων και θα τελειώσουν οι υποβολές το Σεπτέμβριο. Επομένως, είμαστε νομίζω αρκετά κοντά σε αυτό που είπαμε με την ομάδα στα τέλη Νοεμβρίου, ότι στον πρώτο εξάμηνο πέσαμε μόνο 2 μέρες έξω. Λοιπόν, να δώσω λοιπόν το λόγο στους συνεργάτες μου να ξεκινήσουν να σας παρουσιάσουν το τι έγινε και το τι θα γίνει. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας παρέμβαση που κάνουμε ως Περιφέρεια. Την βαρύτητα που δίνουμε την έδωσε με στόχο ο Περιφερειάρχης μας, όχι τώρα, αλλά προτού ακόμα να λάβουμε την διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Και θα ρω ότι καθημερινά την δίνουμε την δυνατότητα με όλους εσάς που εμπλέκεστε μέσα από συλλόγους πολιτιστικούς, με όλο τον κόσμο που παρακολουθεί εκδηλώσεις που είχαν αποφασιστεί, αλλά και νέες εκδηλώσεις οι οποίες μπήκαν στο καλεντάρι το δικό μας, της εφαρμογής πλέον και όχι μόνο της εξαγγελίας, γιατί σήμερα εδώ ήρθαμε να πούμε τι κάναμε και θα τα πούν πολύ καλά οι συνεργάτες μας, ο κύριος Ανδρέου, η κυρία Σπανού και ο κύριος Ζωριδάκης, που δουλεύουν δίπλα στον Περιφερειάρχη, δίπλα στον Αντιπεριφερειάρχη και βγάζουν ό,τι υλοποιείται από πλευράς περιφέρειας προς τα έξω. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα μικρό δείγμα της δράσης που έχουμε παρουσιάσει, που έχουμε κάνει, είναι αυτό το ότι πήγαμε παντού όπου υπήρχε πλημμυρισμένη περιοχή και κάναμε δράση. Με σύμφωνη γνώμη του φορέα, είτε του χωριού, είτε του δήμου, είτε οποιοδήποτε τέλος πάντων μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή και πήγαμε παραστάσεις που δεν είχαν πάει όχι μόνο τώρα που έχει συμβεί το κακό για τη Θεσσαλία,
αλλά χρόνια ολόκληρα. Και ο στόχος μας ήταν αυτός να φτάσουμε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό που λέγεται είτε Χρυσομιλιά με 5 παιδιά στο σχολείο και να κάνουμε δράση πολιτιστική με παρέμβαση της περιφέρειας. Σε αυτή τη λογική λοιπόν δεν διστάζουμε και οι νέες εξαγγελίες και οι νέες εφαρμογές να φτάσουν και στο πιο απομακρυσμένο χωριό και να υλοποιηθούν και να δουν τη χαρά της πολιτιστικής παρέμβασης από την πλευρά της περιφέρειας και κάτοικοι οι οποίοι ίσως να μην έχουν φτάσει μέχρι σήμερα, είτε παιδάκια μικρά είτε λίγο μεγαλύτερα, να δουν μια θεατρική παράσταση ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι εμείς παρεμβαίνουμε. Δεν θα κουράσω, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί νομίζω ότι εμείς στην πράξη μαζί με εσάς υλοποιούμε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος και νομίζω ότι θα το φτάσουμε, γιατί τον πήγε τον βάλαμε ψηλά, θα το φτάσουμε σε καλό σημείο και θα είμαστε χαρούμενοι όλοι για αυτό που υλοποιούμε. Να είστε καλά, το λόγο έχουν ο κύριος Ανδρέου, η κυρία Σπανού και ο κύριος Ζουριδάκης να μας πούν αναλυτικά το τι προγραμματίζουμε και τι θα υλοποιήσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψω, κύριε, ένα λεπτό πριν επιτρέψω. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο κουβέντα. Ακούγεται. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι σαν μια, έτσι, μην το πάρετε σαν αστείο, είναι πραγματικό. Συνηθίζεται, εάν υπάρχουν στο ακροατήριο κάποιοι οι οποίοι εκπροσωπούν την Εκκλησία, να τους προσωπούν με τον τίτλο «Σεβασμιότατε». Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ αυτόν τον τίτλο θα το δώσω σε όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Θα σας αποκαλέσω σεβασμιότατε, διότι έχετε αυτή την υπομονή και το κουράγιο να είστε μαζί μας, να κάνουμε μαζί πράγματα. Λοιπόν, σεβασμιότατη, ο λόγος στον κύριο Ανδρέου του συνεργάτου. Λοιπόν, είμαι ο κύριος Ανδρέου, είμαι συνθέτης και διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, καθηγητής διευθυντής των ΣΕΡΟΝ, από τις ΣΕΡΕΣ, οφείλουμε την δημιουργία να μην βγαίνει τον Περιφερειάρχη, που μας οδήγησε εγώ, είμαι σύμβουλος πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας πω μερικά βασικά πράγματα για τα πολλά που γίνονται και τα πολλά ακόμα περισσότερα θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν 3-4 σημαντικά πράγματα τα οποία θα εξειδικεύσουμε χωρίς να σας κουράσουμε. Το πρώτο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Σουλούκος, αφορά τις δράσεις που έγιναν για τα παιδιά των πλημμυροπαθών περιοχών. Το δεύτερο είναι ένα τεράστιο κομμάτι στήριξης και ενίσχυσης. Πάνω από 400 προτάσεις έχουν απαντηθεί που αφορούν αυτό που ονομάζουμε κοινότητα. Η κοινότητα που αποτελείται από ανθρώπους που είναι μέλη συλλόγων, που είναι μέλη οργανώσεων με θέμα τον πολιτισμό, αθλητικών, χορευτικών, λαογραφικών, λοιπόν πάνω από 400 τέτοια σχήματα χρηματοδοτούνται μέσα από τις πολιτιστικές πρόνοιες της περιφέρειας της Αλίας. Το τρίτο κομμάτι αφορά την συντήρηση και εξέλιξη σημαντικών θεσμών που υπάρχουν ήδη, γιατί νομίζω ότι η σοφροσύνη επιβάλλει να μην μηδενίζουμε ποτέ. Οτιδήποτε θετικό υπάρχει, οτιδήποτε ουσιώδης υπάρχει, το εκτιμούμε, το συντηρούμε, συνομιλούμε μαζί του και το προχωράμε. Λοιπόν, φυσικά με την συνέργεια των δημάρχων, θέλω να το πω αυτό, ότι οι δήμαρχοι όλων των περιοχών στις οποίες έχουμε απευθυνθεί, είτε για τα δύο φεστιβάλ, τα οποία θα σας πω αμέσως, είτε για οποιασδήποτε άλλες δράσεις, είναι κοντά μας και μάλιστα έχουν συμφωνήσει, και το αναφέρω αυτό, να επιβαρυνθούν οι δήμοι τους με ένα κομμάτι εξόδων που αφορούν τις συναυλίες, δηλαδή αλλού τον ήχο, αλλού τη φιλοξενία, αλλού τη μετακίνηση, ούτως ώστε κάποια από τα ποσά αυτά να μεταφερθούν στη συνέχιση των δράσεων για τις πλημμυροπαθείς περιοχές και ειδικά τα παιδιά των πλημμυροπαθών περιοχών. Θα εξειδικεύσει η Κυριακή Σπανού μετά γι' αυτό. Τώρα, υπάρχουν δύο διακεκριμένα φεστιβάλ. Το ένα είναι το Φεστιβάλ των Λιμνών και το άλλο είναι το φεστιβάλ που λεγόταν παλιά Μεθέα στο Αιγαίο. Το μετονομάζουμε και το ονομάζουμε από τον Κίσαγο στο Κύμα. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε στόχο
να συνδέσουμε ένα μεγάλο κομμάτι και των ορεινών περιοχών με τη θάλασσα και κοιτάμε τώρα στον Κίσαυρο με στόχο να δούμε και προς τον Όλυμπο, τον Όλυμπο από τη μεριά της Ιστορίας. Ένα άλλο κομμάτι είναι η ενίσχυση και η στήριξη δράσεων οι οποίες έχουν μακρά διαδρομή και αφορούν πολιτιστικές δομές πολύ σημαντικές. Έτσι, τέτοιες δομές είναι το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης, το οποίο έχει ενισχυθεί. Είναι μια ενίσχυση που τη θεωρούμε πραγματικά ένα υπόδειγμα. 8 πολιτιστικοί σύλλογοι στην Κεφαλαιά Μαγνησία συνενώνονται σε μια λαχιοφόρο αγορά με μια συναυλία στην οποία θα φιλοξενήσουν τον Πάντε Στόκα με στόχο τα χρήματα από όλων αυτών την συνέργεια να πάνε πάλι στις πλημμυροβαθείς περιοχές. Είναι η ενίσχυση του Μουσικού Φεστιβάλ για τις εκπαίδευσεις στη Ζαγορά του Πίλεο Φεστιβάλ, που είναι φεστιβάλ που αφορά την κλασική μουσική και για πολλά χρόνια μετακαλεί και καθηγητές που κάνουν μετεκπαίδευση σε κάποιο όργανο. Είναι η ενίσχυση και εξέλιξη με κοινή συμμετοχή ανάμεσα στους ανθρώπους και την περιφέρεια του γνωστού διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου, του λεγόμενου Art School, στο αναφέρεσαι, το οποίο έχει πραγματικά τεράστια δράση και το οποίο, με το οποίο ξεκινήσαμε μια σημαντική συνομιλία η οποία θα επεκταθεί ούτως ώστε το φεστιβάλ αυτό να μεγαλώσει και να γίνει ακόμα πιο πολύ σύνθετο και πιο πολύ συλλεκτικό. Ενδιαφερόμαστε όμως και τον κινηματογράφο ευρύτερα και γι' αυτό θέλω να πω ότι έχουμε ήδη ενισχύσει 3 πολύ σημαντικές φιλμικές απόπειρες οι οποίες όλες έχουν να κάνουν ως αντικείμενο με τη Θεσσαλία και το ντοκιμαντέρ. Οι δράσεις αυτές θα μπορώ να τις εξειδικεύσω αργότερα. Πάντως πρόκειται για 3 ντοκιμαντέρ, το ένα έχει θέμα του Πλημμυρίου, το άλλο έχει θέμα την Αργυθέα και το άλλο, το οποίο είναι του πολύ σημαντικού κινηματογραφιστή με πάρα πολλά διεθνή βραβεία του Παναγιώτη Καρκαλεβάτου, είναι η Θεσσαλία εκ των έσω, όπου είναι μια συγκλονιστική καταγραφή των φάσεων μετά τον Ντάνιελ με τη σχέση ανθρώπων και το τόπων και τοπίων σε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα που έχουν περάσει και είναι και μια μαρτυρία που δεν θα προκύψει και μια πολύ ακόμα πιο εξειδικευμένη ματιά στη σχέση φύσης και ανθρώπων, στη σχέση της φυσικής καταστροφής και της απάλληψης των προβλημάτων κλπ. Επίσης, έχουμε ενισχύσει διάφορους άλλους θεσμούς, όπως είναι η συνάντηση των ερασιτεχνικών θεάσεων, δηλαδή το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Καρδίτσα. Έχουμε ενισχύσει και στηρίζουμε τα Καραϊσκάκια, στηρίζουμε τα Τσιτσάνια, τα οποία θα αναμορφωθούν φέτος με κάποιες ρηξικέλευτες προτάσεις που θα αφορούν την ένταξή τους μέσα στην πόλη και την ανάδειξη της προσωπικότητας του Βασίλη Τσιτσάνη και της μεγάλης του συνεισφοράς, η οποία θα γίνει από εμάς με μουσικούς όρους και με τη μετάκριση σημαντικών καλλιτεχνών. Όμως, και με αυτό θέλω να κλείσω εγώ για να δώσω στους συνεργάτες μου το λόγο για πιο αναλυτική καταγραφή όλης της διαδρομής της ομάδας πολιτισμού. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που μας απασχόλησε, φυσικά απασχολεί και απασχόλησε πρώτα τον Περιφερειάρχη και μετά απασχόλησε και εμάς. Και τώρα επειδή είπα Περιφερειάρχη, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους και όλες τις αντιπεριφερειάρχες για την συμμετοχή τους, για την πολύ θετική επικοινωνία, για τη συνεργασία, γιατί είναι δίπλα μας σε ένα πραγματικά δύσκολο και σημαντικό έργο. Λέω πολλές φορές ότι η Θεσσαλία είναι μια χώρα, δεν είναι απλά μια περιφέρεια. Έχει τόσες δημορφίες, τόσες ιδιαιτερότητες και τόσα πράγματα θετικά και αντίστοιχα και αποκλίνοντα, που είναι ένα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, πεδίο, ένα γήπεδο. Λοιπόν, η μεγάλη μας αναζήτηση αφορούσε το ταυτοτικό θέμα της Θεσσαλίας. Λέμε για τη Μακεδονία ότι είναι Βυζαντινή, λέμε για την Κρήτη ότι είναι αναγεννησιακή. Σκεφτόμαστε λοιπόν τι είναι αυτό που θα μπορούσε να δώσει στη Θεσσαλία
μια ξεχωριστή ταυτοτική στάση δίπλα σε όλες τις άλλες υπάρχουσες. Και υποστηρίζουμε ότι η Θεσσαλία είναι ουσιαστικά ένας κεντρικός γεννήτωρας του ελληνικού κράτους, αφού οι σπουδαιότεροι διαφωτιστές Έλληνες είναι Θεσσαλοί. Μιλάμε για πάνω από 50, για να μην πω 100 προσωπικότητες, κάποιες είναι κεφαλαιόδους σημασίας, είτε είναι ο Ρήγας Βενιστινής, είναι ο Κωνσταντίνος Οικονόμος Οικονόμων, είτε είναι ο Άθιμος Γαζής, είτε είναι ο Κωνσταντίνος Κούμας, άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν μόνο στο Θεσσαλικό έδαφος, αλλά σε όλη την Ευρώπη, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά παρεμβλήθηκαν μέσα στον φοβερό κοινωνικό, πολιτικό και φιλοσοφικό διάλογο όλο του 17ου και 18ου αιώνα και που χωρίς αυτούς δεν θα ήταν το πρόσωπο τον ελληνικό αυτό που είναι, πιθανόν να μην υπήρχε και η Εθνική Εταιρεία, πιθανόν να μην ήταν έτσι η εξέλιξη του ελληνισμού. Εμείς λοιπόν, σε συνέργεια με το επερχόμενο ΕΣΠΑ και επειδή έχουμε δουλέψει πραγματικά αναλυτικά πάνω σε αυτό πάρα πολύ καιρό, προτείνουμε τρεις διαδρομές, τρεις σημαντικές διαδρομές μέσω του ΕΣΠΑ, επειδή ο ορισμός είναι διαδρομές πολιτισμού τουρισμού, προκρίνουμε λοιπόν τρεις σημαντικές διαδρομές μέσα στο τοπίο, το ιστορικό, το πολιτισμικό και το γεωγραφικό της Θεσσαλίας. Η πρώτη διαδρομή αφορά λοιπόν το διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός είναι, εκτός από μια εξαιρετική σημασίας ιδέα, η εποχή των φώτων, η συνομιλία με τα μεγάλα ρεύματα, τα αντίστοιχα στην Ευρώπη, οι αλληλοεπηρεασμοί και οι αλληλοσυνδέσεις, είναι συγχρόνως και υπάρχει ως μαρτυρία στην αρχιτεκτονική σημαντικών οικιστικών συγκροτημάτων που υπάρχουν στην Θεσσαλία, είτε είναι τα πρωτοποριακά αμελάκια, είτε είναι το Πελεστίνο που είναι το μέρος όπου γεννήθηκε ο Ρήγα Βενιστινής, είτε είναι το σχολείο του Ρήγα και η Ζαχορά, είτε είναι η Τσαριτσάνη, είτε είναι η Αψάνη, όλα αυτά συνιστούν μια διαδρομή ιστορική και συγχρόνως με ένα πολύ μεγάλο ευρύτερο τουριστικό ενδιαφέρον. Η δεύτερη διαδρομή είναι η διαδρομή των ανθρώπων και των ζώων, η παραγωγική διαδρομή, τα γεννήματα, η κουλτούρα, δηλαδή η καλλιέργεια της ζωής και των ανθρώπων για αιώνες μέσα στο θεσσαλικό τοπίο. Υπάρχουν ανθρωπολογικές μελέτες οι οποίες έχουν αναφερθεί στο υπόδημα της Θεσσαλίας για τη σύνδεση των ανθρώπων με τον τόπο τους, με τη γη τους, με τα ζώα τους, με τις παραγωγές τους. Υπάρχει λοιπόν μια δεύτερη διαδρομή η οποία συνδέει όλες αυτές τις διαδρομές των ανθρώπων και των γεννημάτων με την τεράστια σημασία που έχουν όχι μόνο για την Θεσσαλία αλλά και όλη την Ελλάδα. Τα παραδείγματα της Ελασσόνας, τα παραδείγματα του Τυρνάβου, τα παραδείγματα διαφόρων διαδρομών όπου πληθυσμοί τοπικοί της Θεσσαλίας συνδύασαν τον πολιτισμό με τις διάφορες δράσεις που ήταν κτηνοτροφικές, ήταν γεωργικές. Το τρίτο κομμάτι μέσα στο ΕΣΠΑ με το οποίο καταπιαστήκαμε είναι αυτό που ονομάζουμε με την ευρεία έννοια νησιωτικότητα, η θάλασσα. Η Θεσσαλία βλέπει τη θάλασσα, δεν είναι μόνο ο νομός της Μαγνησίας, είναι και η Σποράδας. Έτσι στη Σιάθρο, επειδή η ίδια ιστορία το έχει γεννήσει αυτό, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο των δράσεών μας, των πολιτιστικών που ξεκινούν φέτος πιλωτικά και προσδοκούν να ανήκουν στο ΕΣΠΑ από του χρόνου, είναι οι μέρες Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης, ομίζουν αυτό σε γραφέας, ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα της λογοτεχνίας σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, γεννημένος στη Σιάθρο, μας έχει αφήσει το μοναδικό προνόμιο ένας τόπος φυσικός, όπως είναι η Σιάθρος, να είναι συγχρόνως και ένας τόπος της λογοτεχνίας. Θα γίνουν λοιπόν οι μέρες Παπαδιαμάντη, θα φιλοξενήσουν φέτος 30 σημαντικότατες προσωπικότητες πανελλήνιας έγκλης από όλες τις τέχνες και θα γίνει η πρώτη συμβολική συνομιλία και βράβευση, γιατί θα υπάρχει και βραβείο στις μέρες Παπαδιαμάντη. Μια χρονιά θα το παίρνει ένας μεγάλος πεζογράφος από όλο τον κόσμο, όχι μόνο Έλληνας, και μια χρονιά θα βραβεύεται ένας μεταβραστής, εκδότης ή άνθρωπος ο οποίος συμβάλλει στην εξέλιξη του Παπαδιαμάντη του έργου σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως, η Θεσσαλία έχει κι άλλους σημαντικούς ανθρώπους. Ένας από αυτούς είναι
ο Τάκης Πλούπας, ο μέγιστος φωτογράφος, φωτογράφος όχι μόνο μέσω της τέχνης του, αλλά μέσω της ματιάς του, η οποία είναι μια ματιά η οποία ξεπερνάει το καλλιτεχνικό πεδίο, γίνεται κοινωνική ματιά και δίνει τη δυνατότητα μέσα από τα έργα του να δει κανείς σε βάθος τον τόπο, τους ανθρώπους, την ιστορική τους διαδρομή, τις σχέσεις με τη γη και όλα αυτά. Εμείς λοιπόν προκηρύσουμε για τον Νοέμβριο διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας που θα ονομάζεται Τάκης Πλούπας. Θα δίνεται και ένα έπαθλο. Το νόημα βρίσκεται στην συνάντηση και συγκέντρωση στην Θεσσαλία όλων αυτών των έργων που θα συμμετέχουν και η έκθεσή τους για ένα μακρόχρονο διάστημα. Θα υπάρχουν και πιθανότητες θεματικών αξώνων, όλα αυτά είναι πράγματα που θα συζητάμε. Μέσα από το ΕΣΠΑ επίσης διεκδικούμε ένα μεγάλο θεατρικό φεστιβάλ παγκόσμιο για νέους κάτω των 30 χρόνων. Θέλουμε η Θεσσαλία να γίνει σημείο συνάντησης των νέων ανθρώπων του θεάτρου. Θέλουμε να έρθουν εδώ και να ακολουθήσουν μαζί με την καλλιτεχνική τους επίδοση και τις διαδρομές που προτείνουν. Και του διαφωτισμού και αυτή των ανθρώπων και της παραγωγής και την ισιωτικότητα να τους κάνουμε συμμάχους. Δεν θα επιμείνω αυτά, θα ταξιδικεύσουμε πολύ περισσότερο. Να πω απλώς ότι στο θέμα του κινηματογράφου ξανασυζητάμε από την αρχή το πώς η Θεσσαλία θα μπορεί να γίνει πεδίο γυρισμάτων ταινιών και σύριαλ, έτσι ώστε να μπορεί με το αντίστοιχο Ινστιτούτο της να μπορεί να συμβάλλει στη φιλοξενία σημαντικών καλλιτεχνικών δράσεων γύρω από τον κινηματογράφο. Αυτό είναι το Film Office, όπως συνηθίζεται να λέγεται, το οποίο εμείς το στείλουμε από την αρχή ξανά τον ιδέα και το δίνουμε τη δυνατότητα να γίνει ένας πόλος και οικονομικής έλξης αλλά και διαφήμισης του τόπου μας. Θα σταματήσω εδώ και δώσω τον λόγο στην Κυριακή Σπανού για να εξειδικεύσει διάφορους τομείς που δεν εξειδίκευσα εγώ, ξεκινώντας πάντα από το θέμα των λιμενοπαθών περιοχών, γιατί και εκεί έχουμε και συνεχίζουμε πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη, όλους τους αντιπεριφερειάρχες, όλους τους υπαλλήλους και τους ανθρώπους της περιφέρειας, όλοι σε κάθε νομό πραγματικά έχουν σταθεί κοντά μας, μιλάμε με τα μικρά ονόματα και ειλικρινά αισθανόμαστε πολύ μεγάλη χαρά που από κοινού μπορούμε να στήσουμε ξανά ένα μεγάλο πολιτιστικό δυναμικό στη Θεσσαλία. Ξαναλέω, ευχαριστώ θερμά όλους τους δημάρχους, θα μιλήσει η Κυριακή και ο Αλέξανδρος για τα δύο μείζωνα φεστιβάλ, οι οποίοι είναι κοντά μας, οι οποίοι μας στηρίζουν και οι οποίοι με τη στήριξη αυτή, το ξαναλέω γιατί το θεωρώ φοβερά σημαντικό, χρηματοδοτούν τις συνεχιζόμενες δράσεις για τις πλημμυρογραφείς περιοχές και τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και εγώ. Είμαι η Κυριακή Σπανού, είμαι σκηνοθέτης. Είμαι ειδικής ύπνος πολιτισμού δίπλα στον κύριο Σουλούγκο και με έχετε γνωρίσει περισσότεροι εδώ ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου. Θέλω να πω ότι η τέχνη δεν είναι... Η τέχνη δεν είναι απασχόληση. Η τέχνη είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο ζούμε και αναπνέουμε. Γιατί χωρίς την τέχνη δεν υπάρχει ανάπτυξη φαντασίας και μνήμης. Γι' αυτό και ο κύριος Περιφερειάρχης από την αρχή, που μόλις ανέλαβε την νέα διοίκηση, ήταν μια προτεραιότητα η τέχνη και ο πολιτισμός. Και ξεκινήσαμε να τρέχουμε και πολύ σωστά είπε ο κύριος Ανδρέου ότι την υπηρεσία την έχουμε εξαντλήσει και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες και κεντρικά για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα. Και η αντίληψη του πολιτισμού και της τέχνης, όπως αναπτύχθηκε και από τον κύριο Ανδρέου και με αυτή την οδηγία του Περιφερειάρχη δουλεύουμε, είδατε ότι είναι ολιστική. Υπάρχουν τα γράμματα, υπάρχει η ποίηση, η λογοτεχνία με τον Παρθιαμάντη, υπάρχει ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, το θέατρο, η μουσική. Υπάρχει μια ολιστική αντίληψη όσο αφορά τις τέχνες και μια καθολικότητα όσο αφορά όλη την γεωγραφία της Θεσσαλίας. Οι πλημμυροπαθείς περιοχές
από την αρχή ήταν μια εστία που έπρεπε όλοι να τρέξουν, δεν έτρεξε μόνο ο πολιτισμός, έτρεξαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας και των Δήμων μέσα σε αυτή την τεράστια ανάγκη της Θεσσαλίας και ταξίδεψαν θεατρικές παραστάσεις στην Μαγνησία, στην Λάρισα, ενώ στις περιφερειακές ενότητες, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, φτάσαμε ψηλά σε Βογιά, έτσι με πολύ μεγάλη χαρά, η Παναγιά, η Χρυσομιλιά, η Διάβα, για να μπορέσουμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν έρθει ποτέ σε επαφή με υψηλού επίπεδου τέχνη. Για το καλοκαίρι, όσο αφορά το θέατρο, ετοιμάζεται μια μεγάλη περιοδία και στις 4 περιφερειακές ενότητες, όλα αυτά προς το Βλέξεο, πάλι σε χωριά και πόλεις και των 4 περιφερειακών ενοτήτων, με έμφαση στις πλημμυροπαθείς περιοχές, ίσως όχι αποκλειστικά, για να μην κάνουμε και αυτή την τριμερή διάκριση. Εδώ η χωρική, μαζί με συνεργασία μαζί τους, καθορίζουμε τις περιοχές που θα πάνε, θα πάει όλα αυτά προς τον Λέξο. Στα μεγάλα φεστιβάλ του καλοκαιριού, τα οποία είναι πυλώνες που συνδέουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό και την τέχνη, το Φεστιβάλ Λινών και το Φεστιβάλ του Αιγαίου, το οποίο όπως είδατε το μετονομάσαμε από το Γύσαβο ως το Κύμα. Υπάρχει ένα επιχείρημα πίσω από αυτό για να μπορέσουμε να δώσουμε ακόμα πιο χαρακτηριστικά από ποια πλευρά του Αιγαίου βλέπει η Θεσσαλία και γίνεται το φεστιβάλ που είναι ο Γύσαβος και με ορίζοντα να μπορέσει να αναπτυχθεί. Να αναπτυχθεί και ο Όλυμπος. Άρα ο Κύσαβος ως το Κύμα είναι όλη αυτή η πλευρά που κατεβαίνει προς τα κάτω και το φεστιβάλ αυτό, το οποίο ξεκινάει στις 30 Ιουλίου από το Ομόλιο των Τεμπών, έχει σε αυτό το ταυτοτικό ζήτημα στο οποίο όλοι συντονιζόμαστε, να έχει μια μεγαλύτερη ταυτότητα προς το νεανικό κοινό, γι' αυτό το θέατρο έχει stand-up comedy. Έχει σημασία ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Θεσσαλοί καλλιτέχνες, μπορώ να τους αναφέρω πάρα πολύ, είναι από εδώ κοντά μας, ο Γιώργος ο Δελιάτης με την παραδοσιακή ορχήστρα, ο Γιώργος ο Κακάρης, τη Μαριάννα Ιζάχου, δεν χρειάζεται τα... Οι Blue Strikers, ο Παναγιώτης ο Μπατικούδης, ο Σπύρος ο Καβαλιεράτος με την Αντωνία την Βυσβίκη, η Ρυρίκα της Μαρίας Πυλαϊδόνη, η Brain Damage από την Καρδίτσα και οι μεγάλες συναυλίες των Punk Strunks και των, του Κώστα Μακεδόνα στα παράλια. Πάντα, και αυτό νομίζω ότι έτσι εγώ αισθάνομαι, επειδή πάρα πολλούς σας ξέρω και έχουμε συνεργαστεί στο θέμα του πολιτισμού, κοιτάω τον κύριο Μπουντάρα, είναι πράγματι προϊόν πολλών συνεργειών, γιατί είναι πολύπλοκο το πεδίο να κινήσει τόσους πολλούς ανθρώπους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου και ο κύριος Μανώλης που είναι ο Δήμος Τεμπών, που είναι οι δύο κεντρικοί έτσι, Δήμοι που συνεργαζόμαστε για το φεστιβάλ από τον Γύσαβο στο Κύμα. Ελπίζω ότι σας αρέσει ο τίτλος και να έχει μεγάλη επιτυχία, ένας πολύ επιτυχημένος θεσμός και τον ανανεώνουμε και τον προχωράμε. Θα δώσω το λόγο στον... Παίζει για το κόμικ. Ωραία, αυτοί είναι κάποιοι θεσμοί. Α, το κόμικ είναι επίσης μια μορφή τέχνης, γι' αυτό λέω ότι είναι ολιστικός ο τρόπος που αντιμετωπίζει η περιφέρεια τον κόσμο των τεχνών και του πολιτισμού. Σε αυτές λοιπόν τις πρωτοβουλίες που θέλουμε να τις εμπαθύνουμε και να αποβούν σε όλη την περιφέρεια, είναι το φεστιβάλ του LA Comics, είναι εδώ ο Μέγανος ο Γκανάς, δεν το βλέπω τώρα, με την μυγιμιοπία μου, και ανταποκριθεί και στις 4 περιφερειακές ενότητες, ένα πολύ επιτυχημένο θεσμό. Είναι το Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης που το κάνει η Θράκαμ και ο Θάνος Γόγος, που και αυτός είναι εδώ μαζί μας και αυτό έτσι μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου που ήδη το ανέφερε, είναι εδώ η κυρία Άντας Ράι, αλλά ήδη επεκτείνεται και το ανοίγει με την Καρδίτσα, με την... Ωραία. Επίσης, ο ψηφιακός ξεναγός, είναι πυκνά, ο ψηφιακός ξεναγός που ήδη έχει ενταχθεί σε, όχι, αυτό είναι ένα τεράστιο εργαλείο το οποίο αφορά όλη την περιφέρεια και θα δημιουργηθούν μέσα στο ψηφιακό ξεναγό όλα τα τοπόσημα
γεωγραφικά και πολιτιστικά, με δυνατότητα να επεκταθούν και σε εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο εργαλείο για όλους μας. Ξεκινάει από τον πολιτισμό και από τα τοπόσημα της Θεσσαλίας, αλλά μπορεί και να επεκταθεί. Και είναι ήδη στην Όφη, μαζί με μια άλλη σειρά, τα οποία θα μπουν και στο, στο ΕΣΠΑ. Το καλοκαίρι, αραγραφτάκος των λέξεων, φεστιβάλ από τον Κίσαβο στο Κύμα και συνεχίζει ο κύριος Ζουριδάκης στα επόμενα. Το φεστιβάλ Λιμνών ανανεώνεται, συνεχίζει. Ξεκινάμε με μια όμορφη δράση στο πληγωμένο, στο πολυπληγωμένο Μουζάκι, όπου εκεί θα είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος, μαζί με τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελιάνα Παπαϊωάννου. Η δεύτερη συναυλία θα διεξαχθεί στο Δήμο Ελληνικής Λαστήρας, που θα είναι η κεντρική και μεγάλη μας δράση, που θα είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος, μια πολύ ωραία και μια μεγάλη συναυλία. Η τρίτη μας δράση θα είναι η Γλυκερία, που θα γίνει στη Λίνη της Εφανιδάδας στο Δήμο Αργυθέας. Και κλείνοντας το Φεστιβάλ Λιμνών θα είναι ο Γιάννης Κότσιρας στη Λίνη της Μοπόβου, στο θέατρο της Κυθυμένης. Το Φεστιβάλ Λιμνών είναι μια δράση, ένας θεσμός στον οποίο το ενέχει χρόνια η περιφέρεια. Εμείς τον παίρνουμε, τον ανανεώνουμε, τον αναμορφώνουμε και τα επόμενα χρόνια θα τον εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο με στόχο να, εκτός από όλη τη Θεσσαλία, να γίνει ένας θεσμός στον οποίο θα έρχεται όλη η Ελλάδα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Θέλω, κλείνοντας και εγώ, και κάνω ένα βήμα πίσω σχέση με τον ψηφιακό ξεναγό που είπαμε, είναι ένα μεγάλο στοίχημα της περιφέρειας του ψηφιακού ξεναγός. Θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα είναι πολύ διαδραστικό, θα είναι μια εφαρμογή η οποία θα είναι δυναμική, θα χαράζει διαδρομές, δηλαδή να φέρουμε ένα παράδειγμα, ένας επισκέπτης θα βρίσκεται στη Λάρισα, θα βρίσκεται μπροστά στο αρχαίο θέατρο για παράδειγμα, θα δίνει κάποια στοιχεία, κάποιες αποστάσεις, ότι στα 1500 μέτρα ποια διαδρομή μπορώ να ακολουθήσω και να δω κάποια ιστορικά μνημεία της πόλης και ταυτόχρονα θα έχει κάποια αντίστοιχα push notifications, κάποιες ειδοποιήσεις και θα χαράσει. Αυτό θα γίνει σε όλη τη Θεσσαλία, δηλαδή αυτό το πράγμα θα γίνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας και θα το υλοποιήσουμε. Δίνω το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το δική σα κείμενο, έτσι. Ναι, ναι. Να διαβάσω λίγο τις εκδηλώσεις, γιατί αξίζει τον κόπο να τα δούμε όλα με τη σειρά. Δώστε μας ένα λεπτάκι λίγο. Και πριν το διαβάσεις, να πω και κάτι στους δικούς μας. Ξεκινήστε να αλλάζονται οι κάρτες, όλες από την αρχή, ώστε να περνάνε οι κάρτες, άσχετα από το, από την αρχή μέχρι το τέλος. Κανονικά. Είναι το ντοκιμαντεράκι αυτό. Ας τρέχει από το βλέπουν. Στο φεστιβάλ, το μεγάλο που είναι, είπε πριν ο Αλέξανδρος για τις Λίμνες, αλλά από το Κίσαβο στο Κύμα, το καινούργιο που αγκαλιάζει όλο το κομμάτι του Κισάβου, ξεκινάει στις 30 Ιουλίου και είναι η Indonesian Χοροδία, τη γνωρίζετε, 9 η ώρα στο Θέατρο Τεμπών. Μετά, στις 3 Αυγούστου, ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πουλιόπουλος, στο Θέατρο Ανάπλαση του Αγιοκάμπου, Δήμος Αγιάς. Μετά, 4 Αυγούστου, στο Θέατρο Ανάπλαση, πάλι Δήμο Αγιάς, stand-up comedy, Ήρα Κατσούδα. Η Thrax Punk, 5 Αυγούστου, πάλι στο Ανάπλαση Σωτηρίτσας, Δήμος Αγιάς, μουσική. Στις 6 Αυγούστου, Απόστολος Ρίζος, στο Καστρί Λουτρό, μουσική. 7 Αυγούστου, στο Κόκκινο Νερό, επίσης, ο Απόστολος Ρίζος, στο Δήμο Αγιάς. Ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής του Γιώργου Δελιγιάννη στο Θέατρο Τεμπών στο Αμόλιο στις 8 Αυγούστου. Η Αλαντάλα Μπάντ στις 9 Αυγούστου στα Μεσάγκαλα στο Δήμο Τεμπών. Η Ριρίκα 9 Αυγούστου, 7.30 ώρα στην Ελληνίδια, παιδική παράσταση. Η Brain Damage στην 10 Αυγούστου στις 6 ώρα στην παραλία του Ρακοπόταμου στο Δήμο Αγιάς. Και επίσης το ίδιο και στις 10 και στις 11 Αυγούστου, στις 9 στην κεντρική σκηνή ο Κώστας Μακεδόνας, στις 12 Αυγούστου στον Αγιώκαμπο, μεγάλη συναυλία, στις 13 Αυγούστου ο Γιώργος Κατσάρας και η Μαριάννα Ζάχου στην Καλλιπέδχη στο Δήμο Τεμπών, μουσική συναυλία, ο Καβαλιεράτος με τη Λυσδίκη, 16 Αυγούστου στο Μεταξοχώρι,
οι Blue Trackers στις 18 Αυγούστου στην Ακτή Παπακώστα στο Δήμο Αγιάς, μεγάλη μουσική εκδήλωση, και ο Billy Carp πειραγμένα. Billy Carp, πειραγμένα υπηρετικά, είδα τη φορά τα γυαλιά μου, πείτε δες, 19 Αυγούστου στο Δήμο Βυσοκάστρο της Βελίκας. Άρα βλέπετε ότι νομίζω ότι για πρώτη φορά αγκαλιάζουμε όλη την περιοχή με 19 εκδηλώσεις που ξεκινάνε στις 30 Ιουλίου και τελειώνουν στις 19 Αυγούστου. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να όλος ο πληθυσμός εκεί της περιοχής και ξένοι θα έχουν κάτι σχεδόν κάθε μέρα. Θυμάμαι και συζητώντας με τον Γιώργο ότι επειδή μέχρι τώρα υπήρχαν 1-2 εκδηλώσεις, έτσι, συμβολικά μεγάλες, αν κάνω λάθος, αν διορθώστε. Εγώ έζησα πάρα πολύ κοντά και με επηρέασε πάρα πολύ ένα φεστιβάλ το οποίο έστησε ο Μακαρίτης, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, το φεστιβάλ της Πάτρας, το οποίο ξεκίνησε το 1984 για την ακρίβεια. Ήμουν φοιτητής και μου έκανε εντύπωση, και αυτό προσπαθήσαμε με τα παιδιά να κάνουμε και φέτος. Ήταν περίπου 20 μέρες που κάθε μέρα είχε μία εκδήλωση. Επομένως, γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται για να γίνουμε εμείς πιο, ας πούμε, καλοί? Όχι. Γιατί βλέποντάς το, ένας ο οποίος θα έρθει για να κάνει τουρισμό στην περιοχή και θα καθίσει μια εβδομάδα, 10 μέρες, έχει κάπου να πάει το βράδυ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα 20ήμερο στο οποίο κάθε μέρα μπορεί κανείς κάπου να πάει. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια καινοτομία που θα προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε και τις υπόλοιπες χρονιές, γιατί κρατάμε τον κόσμο ο οποίος έρχεται σε αντιστοιχεία αυτού του πολύ πετυχημένου του φεστιβάλ της Πάτρας, το οποίο κινητοποιούσε όλη την Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή ξεκινούσαν άνθρωποι από το Μεσολόγιο, από το Αγρίνιο, από τη Βόνιτσα, από τον Πύργο, από την Καλαμάτα, να πάνε να δουν τις εκδηλώσεις. Και θέλουμε αυτό, να δούμε στο τέλος, αυτή η προσπάθεια πράγματι κινητοποίησε τον κόσμο? Είχαμε αύξηση της επισκεψιμότητας, είχαμε στην Αγιά κόσμο ο οποίος ήρθε και έμεινε, στον Δήμο Τεμπών, στο Μεταξοχώρι, σε όλα αυτά τα μέρη που έχουμε εκδηλώσεις, 19 εκδηλώσεις. Έτσι, νομίζω ότι αυτό θα ήθελα να σας μείνει, γιατί για μας είναι κάτι καινούργιο και σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Να μην ξεχάσουμε να πάρουμε μια υπογράμμιση για τη συναντία του Στάδου Ξαρχάκου στις Λίμνες, έτσι, στη Λίμνη Πλαστέρη. Ο Ξαρχάκος είναι μια ιδιοφυΐα της ελληνικής μουσικής, μια πρίκα του τόπου, και είναι ενεργός και παίζει, γιατί οι πιο πολλοί έχουν φύγει. Εντάξει, είναι ζωντανός ο Πλέσσας, αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίξει, είναι 100 χρονών. Ο Ξαρχάκος όμως είναι παρόν και είναι συγκλονιστική εμπειρία να τον δει κανείς στη σκηνή, πώς συνομιλεί με τους μουσικούς του, πώς συνοδεύει τα τραγούδια του με τον τρόπο που τα διευθύνει ο ίδιος. Είναι μια εμπειρία να ζήσω ζωής. Τώρα, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόγραμμα, θέλω να συμπληρώσω λέγοντας ότι αυτό που συμβαίνει στο αποτοκή σαν προστοκή μας συμβαίνει και στις Λίμνες, αλλά με μια διαφορετική στόχευση. Γιατί και το Μουζάκι, πολύ παθωμένο, αλλά είναι και η είσοδος στην πίνη των Αγράφων, έτσι. Άρα έχει την Ελλάδα, το Περιτούλιο, το Ρεδοχώρι, έχει όλα αυτές τη μεγάλη τουριστική ζώνη που σίγουρα κάποιοι θα πούν δίπλα στο ποτάμι για να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Αντίστοιχα, προσπαθούμε και θέλουμε να δώσουμε μια έμφραση και σε περιοχές με μεγάλο ιστορικό και αρχαιοτονικό πλούτο που όμως δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα το να έχουν σημαντικό πληθυσμό. Αυτό συμβαίνει με τα άγρα, αυτό συμβαίνει με την Αργυθέα, όπου υπάρχουν κοινότητες οι οποίες έχουν τρομερό αρχαιοτονικό ενδιαφέρον και πλούτο ιστορίας, αλλά ερημώνουν. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε μια ανάταξη σε αυτό το πράγμα. Όλες οι συναυλίες και οι τέσσερις συναυλίες στις Λίμνες, να το πω και αυτό, είναι προσφορές των καλλιτεχνών σε χαμηλές τιμές, ειδικά δε ο Νικολόπουλος, ο Στόκας αλλά και ο Ξαρχάκος έχουν πραγματικά κατεβεί
πολύ οικονομικά, στηρίζοντας τις, τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες που έχουμε και ξέροντας ότι όλα όσα θα περισσέψουν θα πάνε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Επίσης, είπαμε για τους γιατί κοινότητες να μην το περνάμε έτσι, γιατί δεν μπορούμε να σας βγάλουμε ένα τόμο και να σας δείξουμε 400 εκδηλώσεις. Αλλά αυτές οι 400 εκδηλώσεις αιματοδοτούν τον κοινοτισμό και ο κοινοτισμός αιματοδοτείται και στηρίζει με έναν τρόπο τον τόπο, τους ανθρώπους να γιορτάσουν, να διασκεδάσουν, να περάσουν όμορφα και πιστεύω και εύχομαι ότι σιγά σιγά, επειδή οι προθέσεις δικές μας είναι προθέσεις σύνθεσης, να δημιουργηθεί και στις κοινότητες αυτές μία θέληση ισχυρότερης επικοινωνίας. Να συνομιλήσουν σε όλα τα επίπεδα που τους αφορούν, τα μουσικά, τα χορευτικά, τα πολιτισμικά γενικά. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος, γιατί ένα από τα μέρη όπου ο λαϊκός πολιτισμός έχει ισχυρότατα ερίσματα είναι φυσικά η Θεσσαλία. Αν αυτό λοιπόν μπορέσει να αποδώσει και σε μια δεύτερη ταχύτητα πράγματα, αυτό για μας θα είναι πολύ μεγάλη χαρά και θα μας δώσει ένα ακόμα λόγο για να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό, με ένα μοντέλο που δεν συνυπολογίζει δε και καλά αυτό των μεγάλων, των τεράστιων αστικών κέντρων. Το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτά τα τεράστια, δύο τεράστια συγκροτήματα τα πολιτισμικά όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Η Ελλάδα στηρίζεται στην τοπικότητά της. Αν η τοπικότητά της καταρακωθεί, η Ελλάδα δεν θα είναι πια αυτό που πρέπει να είναι. Τοπικότητα δεν σημαίνει οπισθοδρόμηση, σημαίνει συνομιλία. Συνομιλία όμως με αυτό που είσαι και αυτό που είσαι και περήφανος που είσαι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εγώ το κατάλαβα πολύ καλά. Ο Δημήτρης μιλάει για το φεστιβάλ του Αΐνου του Θάνου Μικρότσικου, το υπέροχο φεστιβάλ στην Πάτρα. Εγώ όμως έζησα 20 χρόνια στην Πάλαια, σε ένα νησί που δεν το ξέρει κανένας. Και ξεκινήσαμε 20 εκδηλωτές και στήσαμε ένα φεστιβάλ όπου καλούσαμε τους σημαντικότερους καλλιτέχνες των τραγουδιών στη χώρα, οι οποίοι έρχονταν αφιλοκεντρώς και προσφέρουν το αντίτιμο της συναυλίας μέσα στην κοινωνία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Αστυπάλια προόδευσε, σεβάστηκε την ενεργειτονική της κληρονομιά και τώρα είναι ένα από τα νησιά που είναι αυτά τα πιο καθαρά, τα πιο οργανωμένα και τα πιο σύμφωνα με αυτά που θέλουμε να υπάρχουν ως πρότυπα τουρισμού και πολιτισμού. Θέλω να πω με αυτό ότι εδώ υπάρχει μια πρόκληση για μας. Υπάρχουν πολλές ακόμα υποανάπτυξη ιδέες. Ο Περιφερειακός έχει εξαιρετικούς οραματισμούς και ιδέες. Απλώς επειδή είμαστε μόνο 6 μήνες σε αυτό το δρόμο και πραγματικά είχαμε να διαχειριστούμε ένα τεράστιο κομμάτι δράσεων, θέλω να ζητήσω πρωτοβουλικά την επίκαιρη και τη συγγνώμη κάποιων που δεν μπορέσαμε ακόμα να τους τιμήσουμε στο βαθμό που θα έπρεπε, αλλά υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε αναλυτικά και με διαδικασίες απολύτως διαφανείς και ουσιαστικές να αντιμετωπίσουμε τον πολιτισμό της Θεσσαλίας με θετική διάθεση. Εγώ ξέρω ήδη πράγματα που δεν προλάβαμε να κάνουμε και θα έχουν στόχος μου ο Άγιος Λαβρέντιος, έτσι που εγώ είμαι μουσικός, έτσι ο Άγιος Λαβρέντιος έγινε μια καταπληκτική προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια. Δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με την χρηματοδότηση και την ενίσχυση του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν το κάνουμε και δεν θέλουμε να το κάνουμε. Υπάρχει και μια συνολική διάθεση του Περιφερειάρχη και της Περιφέρειας για να συνομιλήσει η Περιφέρεια μέσω έργων πολιτισμού και με όλους τους υπόλοιπους φορείς, και αυτό είναι και το νόημα άλλωστε των δράσεων γύρω από το ΕΣΠΑ και τη χρηματοδότηση αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της ομάδας. Ο Περιφερειάρχης δεν θα πει κάτι ακόμα. Ναι, ήθελα να σας παρακαλέσω να εκμεταλλευτείτε αυτή τη δράση για την οποία θα ξαναμιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα με τη Διαχειριστική Αρχή και τις διαδρομές πολιτισμού του στη Θεσσαλία, ναι, την επόμενη πενταετία. Πρέπει οπωσδήποτε να δεχτούμε, είναι ένα μεγάλο ποσό, 5 εκατομμύρια, πρέπει να δεχτούμε προτάσεις από οποιονδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάτι οραματικό. Όλους τους δήμους, ομάδες, συλλόγους, που έχουν να κάνουν με τις διαδρομές των ανθρώπων, με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με τον πολιτισμό, με τη μουσική,
θέλουμε να αναδειχτούν καινούργιοι κινηματογραφικοί παραγωγοί, να μας κάνουν προτάσεις, να φτιαχτούν θεσμοί, φεστιβάλ και εκδηλώσεις που θα είναι κάθε χρόνο, δεν θα είναι μία φορά. Δουλέψτε πάνω σε αυτό. Είναι τέλος Σεπτέμβρη η καταληκτική. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος, 1-2,5 μήνες περίπου, να δουλέψουν όλοι οι Δήμοι, να μπορέσουν να, και οι σύλλογοι να, και οργανώσεις να μας καταθέσουν. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να στήσουμε θεσμούς οι οποίοι θα μπορέσουν να προβάλλουν σωστά τη Θεσσαλία και το σωστά τον πολιτισμό. Κλείνοντας λοιπόν, να πω και κάτι το οποίο μου είχε μείνει σε μια συζήτηση που είχα κάνει με τον Κώστα Τσόκλη. Η Μάγια είναι υπεύθυνη του τουρισμού, δεν είναι μαζί μας σήμερα. Θα έχει μια αντίστοιχη συνέντευξη σε λίγες μέρες σε εσάς. Μου είχε πει το εξής, και με αυτό κλείνω, ότι πολιτισμός είναι ένας τρόπος να βλέπεις τον κόσμο από μια ματιά που δεν υπάρχει, αχωρός αυτή δεν μπορεί να ζήσεις. Ευχαριστώ πολύ.